την επιτάχυνση των ερευνών για την ανέβρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε 6 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και 2 θαλάσσιες περιοχές νοτιοδυτικά της Κρήτης, εξήγηλε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για ένα restart στο μέτωπο της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου. Από την έδρα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναθράκων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι κινήσεις που θα ξεκινήσουν να τρέχουν θα δώσουν ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα και θα ενισχύσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ερχόμαστε σήμερα εδώ στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων να ανακοινώσουμε και να προσθέσουμε μια ακόμα σημαντική επιλογή στη φαρέτρα μας. Αυτή της χώρας παραγωγού πια φυσικού αερίου. Ανακοινώνουμε λοιπόν την επιτάχυνση των ερευνών για την εξόρυξη φυσικού αερίου, που γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι πιθανό, το τονίζω, δεν είμαστε βέβαιοι, είναι πιθανό να διαθέτει σε σημαντικές ποσότητες με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τις εταιρείες μέχρι το τέλος του 2023 να έχουν τα στοιχεία που θα καταδεικνύουν πού υπάρχουν οικονομικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου, προκειμένου να συνεχίσουν και να προχωρήσουν στις εξορίξεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να τρέξουν άμεσα οι σεισμικές έρευνες στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΔΕΗ, το νησί μας αποτελεί την πιο πολλά υποσχόμενη, αλλά ασυνάμα και τη λιγότερο όρημη σε επίπεδο ερευνών περιοχή. Έχουμε ενδείξεις. Θα το ξαναπώ, ενδείξεις που μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους. Οφείλουμε όμως ως χώρα να γνωρίζουμε με βεβαιότητα εάν υπάρχουν αποθέματα φυσικού αερίου τα οποία είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Αυτό θα το γνωρίζουμε πια με τα βεβαιότητα στο τέλος του 23. Τις τρεις ενέργειες τις οποίες θα προβεί άμεσα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρεκάς. Ο ίδιος προανήγγειλε μια νέα task force η οποία θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη των ερευνών. Επίσης νομοθετικές παρεμβάσεις για να γίνει σύντμηση στους χρόνους. Ενώ τόνισε πως θα σταλεί μια επιστολή στους παραχωρησιούχους από την ΕΔΕΗ με την οποία θα τους ζητάει να καταθέσουν άμεσα τις προτάσεις τους. Το αέριο θα είναι μαζί μας τα επόμενα χρόνια και για την ηλεκτροπαραγωγή. Είναι σημαντικό για να διατηρήσουμε και την ενεργειακή επάρκεια αλλά και την ευελιξία του συστήματος και βεβαίως μας βοηθάει να πετύχουμε μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε την ενεργειακή μας ασφάλεια, ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της βιομηχανίας, αλλά ούτε και τις προτεραιότητες και το αίτημα των οικοκυριών μας να μπορούν να προμηθεύονται ενέργεια σε λογικές τιμές. Για να μην επαναληφθούν, όπως είπε, ανέτειες καθυστερήσεις, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση όλων των έργων υδρογοναθράκων σε έργα εθνικής σημασίας.